Κύριε τι λέτε εσείς για το αποτέλεσμα. Φαίνεται ότι έχει τσιμπήσει λίγο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Φαίνεται μια τάση ε, σταθεροποίηση των ποσοστών του κόμματο με θετική τάση αύξηση του. Το οποίο, αν θέλετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία στι συνθήκε αυτών των τεράστιων εκβιασμών, των διλημάτων, όλων αυτών των καλεσμάτων που δέχτηκαν οι εργαζόμενοι και ο λαό μα ότι θα ζει μια ζωή τα ίδια και χειρότερα. Mm -hmm. Και ιδίω σε συνθήκε, αν θέλετε, που ε, παρατηρούμε μία τάση να μετακινείται, να εναλλάσσεται η σκητάλη τη αντιλαϊκή διακυβέρνηση από το ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία. Που, κατά τη γνώμη μα, εκφράζει και μία τάση συντηρητικοποίηση της κοινωνίας. Πώς το mm. Είναι τάση μας... συντηρητικοποίησης ναι. κατά τη γνώμη μας, όχι μόνο η ψήφο στη Νέα Δημοκρατία, right. έτσι όπως εκφράστηκε, αλλά το γεγονό ότι με κρύα καρδιά ένας κόσμος στήριξε παλιές και δοκιμασμένες επιλογές, από χέρι αντιλαϊκές, τις έχει δοκιμάσει, mm -hmm. για να εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια του στο ΣΥΡΙΖΑ, την υπακτή. Και μάλιστα σε συνθήκες που ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε, έστρωσε το έδαφος για να βρεθεί δικαιωμένη η Νέα Δημοκρατία και σήμερα με τέτοιο κοινικό τρόπο να λέει ποια θα είναι η ατζέντα με, των αρχηλαϊκών μέτρων που θα ακολουθήσει η Μια τέλεια. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι το ΚΚΕ ε, θα αξιοποιήσει το ποσοστό αυτό που, πήρε στις βουλευ... που θα πάρει στις βουλευτικές εκλογές την επόμενη ακριβώ μέρα στους, μέσα στου καθημερινού αγώνε, στου χώρου δουλειά, στι γειτονιέ, όχι μόνο για να βάλει εμπόδια στην πολιτική που θα ακολουθηθεί και θα είναι από χέρι αντιλαϊκή, αλλά πολύ περισσότερο, αν θέλετε, για να περάσει ο λαό μα την αντεπίθεση κόντρα στον πραγματικό αντίπαλο, κόντρα στο σημερινό ματωμένο θρόμο ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του ΝΑΤΟ των μονοπωλίων. Ουσιαστικά για να πάρουν ανάστη ανακούφιση ήδη οι ίδιοι εργαζόμενοι και ο λαό. Και αν θέλετε, αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε συνθήκε που αύριο συνεδριάζει το Eurogroup. Για να μην το ξεχνάμε, ναι. όπου εκεί η επόμενη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία θα πάει να δεσμευθεί και να συμφωνήσει στι επόμενε αντιλαϊκέ προτεραιότητε. Άρα, το ΚΚΕ μπορεί να είναι η μοναδική πραγματική αντιπολίτευση, για να μην ξεχνιόμαστε. Ε, απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στις, στα αντιλαϊκά σχέδια της επόμενης ημέρας και όχι αν θέλετε ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος με την πολιτική που ακολούθησε ήταν καθαρό το πρόγραμμά του. Το πρόγραμμά του ήταν το τρίτο μνημόνιο, ήταν οι πεταμνημονιακές δεσμεύσεις, είναι όλη αυτή η εφαρμοστική νόμη που θα είναι εδώ και την επόμενη μέρα των εκλογών, δηλαδή στις 8 Ιουλίου.